Τώρα που είμαι ερωτευμένη, σκέφτομαι συχνά αυτά που μου είπες. Ποια? Να βρω έναν πάρα πολύ καλό γιατρό που να μπορεί να με εγχειρήσει και να λύσει το πρόβλημά μου. Και θα κάνεις πάρα πολύ καλά. Ώστε δηλαδή σε ενδιαφέρει ο Παύλο, ε? Α, ναι. Ναι, και πολύ. Μέχρι που έστειλα γράμμα στο Σέρτζιο και του μίλησα για την κατάσταση. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει με τον Παύλο. Όμως χάρη σε αυτόν ξαναβρήκα τη θέλησή μου για ζωή και για διασκέδαση. Πάω. Θα ανοίξω εγώ. Εντάξει. Είναι γιατί έχετε την ίδια ηλικία και σας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Τι κάνετε εδώ, καλά. Κοιτάξτε ποιος είναι εδώ. Γεια σου, αγάπη μου. Σιέλο, ο Χουλιάν μόλις υπέγραψε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το διαζύγιο. Αχ, δόξα σε Θεός. Μα αναγκάστηκες να τον πληρώσεις, έτσι. Μα αυτό είναι ασήμαντο. Δεν καταλαβαίνεις. Σε λίγους μήνες θα είμαστε ελεύθεροι και θα μπορούμε να παντρευτούμε. Θα είμαστε μαζί, θα φροντίζουμε τα παιδιά μας. Ναι, θα γίνουμε μια οικογένεια. Αχ, σ' αγαπώ πολύ, αγάπη μου. Συγγνώμη. Εμπρός. Ναι, Λάζαρο. Τι? Έρχομαι αμέσως, Λάζαρο. Τι συμβαίνει? Η Αλεχάνδρα πέθανε πριν λίγο. Όχι. Καταραμένε, Χουλιάν. Όμως τα πράγματα δεν θα μείνουν έτσι. Μα ο μπαμπάς σου είναι ο καλύτερος δήμαρχος που είχαμε ποτέ, Χεσούς. Αγαπάει πολύ το λιμάνι. Δεν φαντάζεσαι πόσο δούλεψε γι' αυτό. Αν τον απολύσουν, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Κοίτα, Χεσούς. Ξέρω πως η μαμά σου είναι στεναχωρημένη. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω πια αν πρέπει να πιστεύω αυτά που μου λέει. Δεν ξέρω. Χεσούς. Βλέπεις, είσαι σπουδαίος άνθρωπος και η ομάδα σου είναι καλή. Όλοι όσοι δουλεύουμε για σένα θέλουμε να υπηρετούμε τους κατοίκους. Και αγαπάμε πολύ το λιμάνι. Εντάξει, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Είσαι περιστοιχισμένος από τίμιους ανθρώπους, σαν και σένα. Είπαν πως θα δώσουν σήμερα κιόλας τα αποτελέσματα στον κυβερνήτη. Ναι, του λογιστικού ελέγχου. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά μου έδωσαν συγχαρητήρια. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές μου. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Έλα σπίτι να φάμε. Κάλεσε τη Μαρίφε να έρθει και να φέρει και το μωρό. Ναι. Α, ώστε έτσι οι ελεγκτές έφυγαν κιόλας. Υποθέτω πως θα έχουν πια τα αποτελέσματα της έρευνας. Και φυσικά θα πρέπει να πηγαίνουν να ενημερώσουν τον κυβερνήτη για τις ατασταλίες του άνδρα μου. Αχ, φιλενάδα, εσύ ίδια θα ενημερώσεις τον κυβερνήτη. Αχ. Όχι, όχι βέβαια. Το θέμα είναι ότι αν το προτείνεις εσύ, είμαι σίγουρη ότι θα το καταστρέψουν. Χεσούς, Φλόρ, τι γυρεύετε εδώ? Η μαμά θέλει να σε απολύσουν. Όχι, όχι γιέ μου. Δεν είναι η μαμά σου. Είναι φυσικό να γίνεται λογιστικός έλεγχος κάπου-κάπου. Μα εσύ την υπερασπίζεσαι ενώ αυτή είσαι μισή. Κοίτα, εκείνη έχει τους λόγους της και εγώ τους δικούς μου. Το μόνο για το οποίο σε βεβαιώνω είναι πως πάντα της ήμουν πιστός γιέ μου. Αν τον τελευταίο καιρό δέχτηκα την αγάπη της Ρακέλ, το έκανα από μοναξιά, όταν ο γάμος μας είχε σχεδόν αποτύχει. Ούτε η Ρακέλ ούτε εγώ ντρεπόμαστε γι' αυτό. Ξέρουμε πως η αγάπη μας είναι καθαρή, ειλικρινής. Ακόμα και αν η μητέρα σου σε έκανε να πιστέψεις το αντίθετο. Συγχώραμε, μπαμπά. Μα γιατί, γιέ μου, γιατί? Δεν ξέρω τι να σου πω, Λαζαρό. Δεν περίμενα να συμβεί τόσο γρήγορα. Ούτε εγώ. Νόμιζα πως είχαμε λίγο χρόνο ακόμα. Τι θα κάνω, Μάρκο? Χωρίς αυτήν, τίποτα δεν έχει νόημα. Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Έχεις εμένα, τη Σιέλο, τα παιδιά. Λαζαρό. Είπαμε πάρα πολύ. Λαζαρό. Ειλικρινά, λυπάμαι, φίλε μου. Ευχαριστώ. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή της, Λαζάρο. Είμαι βέβαιος πως θα το κάνει, Βάζ. Λυπάμαι πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Η Αμπιγκαήλ προσφέρθηκε ευτυχώς να προσέχει τα μωρά.
Θέλαμε να είμαστε μαζί σου αυτή τη στιγμή, Λαζάρο. Ευχαριστώ. Τι κρίμα που η Αλεχάνδρα δεν έζησε να... να σας δει μαζί. Όπου και να είναι, θα μας βλέπει τώρα και θα μας προσέχει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σίγουρα μπορείς να τα προσέχεις και τα δύο. Ναι, Δεσποινής. Πηγαίνετε, μην ανησυχείτε. Θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μου στο Λαζάρο. Δεν θα αργήσω, έτσι. Για οτιδήποτε θέλεις, έχεις το κινητό του παπά μου. Εντάξει. Σου έχω μια έκπληξη, Μαρίφε. Α, ναι. Χεσούς. Ήρθα να μείνω μαζί σας. Ε, για μένα δεν έχει. Ε, πρόσεχε. Πρόσεχε τον εγγονό μου. Μικρούλη. Υπάρχουν καθόλου νέα από το Ρενέ? Όχι. Όμως υποθέτω πως θα είναι ακόμα στην πρωτεύουσα. Και γιατί είσαι τόσο σίγουρος? Α, δεν έχει λεφτά και κανένα να τον βοηθήσει. Αυτό σημαίνει πως ξόδεψε τα λεφτά που έκλεψε από τον πατέρα του. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτά που έκλεψε από σένα. Ναι. Και έβαψα να ελπίζω πως θα τα ξαναπάρω. Α. Κοίτα, το μόνο που θέλω είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρέπει να βρω λεφτά με οποιονδήποτε τρόπο. Με οποιονδήποτε τρόπο. Πολύ ευγενικό που ήρθες. Μου το είπε υπάλληλος. Δεν ξέρω πόσο κοντά ήταν αυτή η κυρία στην οικογένειά σου, όμως... όπως και να έχει, ήθελα να έρθω έστω και για λίγο εγώ. Σε ευχαριστώ. Μα τι σου συμβαίνει? Ξέρεις, με αυτά τα ρούχα αισθάνομαι πολύ άβολα. Είσαι πολύ όμορφος. Ε, ναι, αλλά δεν νιώθω άνετα εδώ. Ναι, Χεσούς, θα το πω στη μαμά σου. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρεις πως απαγορεύεται να κάνεις τηλεφωνήματα, ρε Φούχιο. Ήτανε ο μικρός Χεσούς. Λέει πως είναι με τον μπαμπά του και δεν θα ξαναγυρίσει στο σπίτι. Πώς? Θα το δούμε αν δεν ξαναγυρίσει. Και αφού ο μικρός έφυγε από το σπίτι, μαζεύω κι εγώ αμέσως τα πράγματά μου και φεύγω από εδώ, κυρία. Ηλίθεια! Φύγε από εδώ μια για πάντα! Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Βέβαια. Τώρα είστε μέλος αυτής της οικογένειας, τον Ριγκόμπερτο. Ποιος, εγώ? Ναι, δεν καταλαβαίνετε πως όταν μεγαλώσω θα παντρευτώ με τη Φλόρ. Κι εγώ το θέλω, παππούλη. Φοβερά παιδιά, ε. Λοιπόν, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την περίσταση για να ζητήσω από τη Μαρίφε να γίνει αραβωνιαστικιά μου. Μα, Νταβίτ, εγώ... Ναι, 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 ξέρω, έχεις ένα γιο. Και λοιπόν... Τίποτα δεν θα με έκανε πιο ευτυχισμένη, Μαρίφε. Ναι, αγάπη μου. Εγώ... Τι? Ναι, Νταβίτ. Δέχομαι να γίνω αραβωνιαστικιά σου. Λυπάμαι πάρα πολύ, Λαζάρο. Ευχαριστώ που είσαι εδώ, Αμπικαήλ. Σε αγαπώ πολύ. Το ξέρεις αυτό. Σε ευχαριστώ. Αμπικαήλ, μην ανησυχείς, γέλο. Τα μωρά τα άφησα στο σπίτι με την νοσοκόμα, τη Λετίσια. Θέλω να δω τον Μάρκο. Κυρία, ο κύριος δεν είναι εδώ. Πήγαν όλοι στο γραφείο τελετών. Ποιος πέθανε? Πέθανε η σύζυγος του Δον Λαζάρου. Α, και είναι όλοι εκεί? Ναι. Και ο γιος μου? Μου τον άφησα να τον προσέχω μαζί με το μωρό της κυρίας Σιέλο. Κυρία! Κυρία, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Δεν έχω την άδεια να σας αφήσω να μπείτε, κυρία. Έχω το γιο μου. Ο κύριος Ντουράν δεν είναι εδώ. Θα πάρω το γιο. Πρέπει να φύγετε αμέσως, σας λέω. Έλα, πάμε. Όχι, αυτός δεν είναι ο γιος σας. Έλα μαζί μας. Πάμε. Πάμε.